Συμπολίτησες, συμπολίτες, ο Δήμος μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Η υγεία και η ζωή των πολιτών απειλούνται. Η κοινωνική και η οικονομική ζωή πλήττεται βάναυσα. Η στοχοποίηση του Δήμου Πύργου και η αδυναμία των συντεταγμένων οργάνων του κράτους να προστατέψουν την νομιμότητα και τους πολίτες οδήγησαν στο σημερινό εφιαλτικό αδιέξοδο. Ο Δήμος Πύργου μόνος αυτός σηκώνει το σταυρό για ολόκληρο τον νομό. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Πύργου είχε φροντίσει να διασφαλίσει νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο για τη διαχείριση των σκουπιδιών του, βρέθηκε αποκλεισμένος με ευνίδιες και δυναμικές κινητοποιήσεις από κάθε δυνατότητα διάθεσης και συνακόλουθα αποκομιδής των σκουπιδιών. Όμως τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών. Τώρα είναι η ώρα για την ανάληψη δράσης. Από σήμερα το πρωί έδωσα εντολή σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου να ξεκινήσουν αμέσως με όλα τα μέσα που διαθέτουν την αποκομιδή και την προσωρινή εναπόθεση των σκουπιδιών σε ελεύθερους δημοτικούς χώρους έξω από την πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Η εναπόθεση αυτή θα διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τη μεταφορά τους σε κοιτάλων περιφερειών. Αναμένουμε την υπογραφή της ΚΙΑ από μέρα σε μέρα, αλλά πλέον δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μια ώρα. Θεωρώ την ενέργεια αυτή, στα πλαίσια της έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται ο Δήμος, και νόμιμη και ηθική, κυρίως δε επιβεβλημένη, αφού γίνεται για την προστασία υπέρτατου αγαθού. Καλό τους συμπολίτες που διαθέτουν φορτηγά και μηχανήματα να συνδράμουν την επιχείρηση της φόρτωσης και της αποκομιδής. Καλό τους πολίτες σε εγρήγορση και κινητοποιήσεις για την υποστήριξη της επιχείρησης αποκομιδής και διάθεσης που ξεκινά ο Δήμος. Καλό τους συμπολίτες που γυθνιάζουν με οποιοδήποτε τρόπο με τους χώρους εναπόθεσης να ανεχθούν τις όποιες προσωρινές οχλήσεις μπροστά στον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Η σωτηρία του πληθυσμού αποτελεί ύψιστο πατριωτικό καθήκον. Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της Εισαγγελικής Αρχής και της Αστυνομικής Διεύθυνσης για την άσκηση οποιασδήποτε δίωξης. Συλλάβετε εμένα, αλλά αφήστε τους δημοτικούς υπαλλήλους να καθαρίσουν και να σώσουν την πόλη και τα χωριά μας. Σας ευχαριστώ. Θα κατονομάσετε τους χώρους, κύριε Δήμαρχε? Όχι, θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Θα κατονομάσετε τους χώρους? Όχι, θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα και όποιος πολίτης μπορεί, ας έρθει να προστατεύσει τους χώρους αυτούς. Και όποιος πολίτης το εμποδίσει, θα πάρει όλη την καταγραφή των αιώνων. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια φήμη, πως δεν ξέρω κατά πόσο καταδύεται, υπάρχει μια φήμη που λέει το εξής, ότι η Μητρόπολη, θέλοντας βάλει σε αυτές τις αγωνίες, τις προσέφερε χώρο. Αληθεύει? Αληθεύει ότι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σεβασμιότατος, αλλά δυστυχώς ο χώρος αυτός δεν κάνει. Τι ενημέρωση έχετε από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί καθυστερεί η υπογραφή της κοινωνικής απόφασης? Η απόφαση αυτή σήμερα ή αύριο θα έχει υπογραφεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να φύγει όλη αυτή η ποσότητα που έχουμε. Και είναι επομένως αδιανόητο να περάσουμε Χριστούγεννα με τα σκουπίδια στους δρόμους. Με το δωματοποιητή τι θα γίνει? Προχωρούμε σε αδειοδότηση νέας θέσης. Εκεί είναι το θέμα κλειδί. Γιατί σε 10 μέρες θα είμαστε πάλι έτσι, εάν δεν λειτουργήσει. Προχωρούμε σε αδειοδότηση νέας θέσης. Προχωρήστε χωρίς αδειοδότηση, κύριε Δημαρχέ. Να σε αναρωτήσω κι εγώ κάτι. Η εταιρεία που φανολάβει δεν τα μεταφέρει σε καθημερινότητα. Μπορεί να κάνει και υποκομιδή ή πρέπει να κάνει ο Δήμος αποκομιδή και να αναλάβει μόνο την μεταφορά? Έχουμε υπηρεσία και εργάτες και υπαλλήλους για την αποκομιδή. Θα ήταν τρέλα να πληρώσουμε και αποκομιδή. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, απλά είναι υπερβολικό το πρόβλημα. Έχουμε εργάτες και υπαλλήλους, άρα δεν έχει νόημα. Δήμαρχε, επειδή ξεκινάει τώρα η αποκομιδή των απορριμμάτων και οι άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενοι του Δήμου, είναι εκείνοι οι οποίοι θα βρεθούν στην πρώτη σειρά των αντιδράσεων και πιθανόν μπροστά στην αστυνομία, αν σας γίνει κάποια καταγγελία. Από την πλευρά του Δήμου υπάρχει κάποια μέρημνα για τους εργαζόμενους? Έχει δοθεί εντολή στους εργαζόμενους, στην πρώτη σειρά θα είμαι εγώ, θα συλλάβουν εμένα. Υπάρχει τέτοιο κίνδυνο? Δηλαδή παρανομείτε? Νομίζω ότι το πρόσφατο παρελθόν μας έχει δείξει τι συμβαίνει στη χώρα μας. Πιστεύω ότι, βεβαίως δεν παρανομώ, πιστεύω ότι είμαστε εντός των πλαισίων του δικαιακού συστήματος, προστατεύοντας την ζωή και την υγεία των πολιτών, που είναι υπέρτατο αγαθό, όλα τα άλλα πάνε πίσω. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, για το θέμα του δημοτοποιητή. Προσωπικά το κρίνω
πολύ κρίσιμο, γιατί σας λέω, και να απομακρυνθούν τα σκουπίδια με τέτοιο κόπο και θυσία, σε 10 μέρες θα ξαναγυρίσω πύργο. Κύριε Γιάννη, έχουμε οικία, θα έχουμε οικία τουλάχιστον για 3 μήνες. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέσα στον χρόνο αυτό να διοδοτήσουμε και δεματοποίηση και κομποστοποίηση. Οικία σημαίνει ότι σε 2 μέρες μπορεί να σωθεί. Μέχρι τότε τι γίνεται. Μα σας λέω, σε 2 μέρες, σε 1 μέρα θα έχουμε οικία που θα διαρκέσει. Εάν δεν έχουμε. Πείτε μου. Τώρα σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει διαβεβαίωση πως θα έχουμε την οικία. Σε κάθε περίπτωση δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτος. Κύριε Δημαρχέ, αναφερθεί κάτι ότι κάποιος πολίτης που έχει φορτηγό, κάποιο μέσο να μεταφέρει σκουπίδια, να συμβάλλει. Μιλάτε τώρα για εθελοντισμό. Μιλώ και για εθελοντισμό, μιλώ και για επαμοιβή. Αλλά ξαναλέω και πάλι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε αδειοδοτημένο χώρο και δεν μπορεί να μας προστατεύσει το κράτος. Άρα λοιπόν θα είναι παραλογισμός εάν το κράτος μας εμποδίσει σε μια προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχετε που αρχίσετε, ποια είναι τα σημεία που αρχίσετε, την αποκομιδή. Από τα σχολεία. Έχετε κάνει κάποια κίνηση σχετικά με αυτό που λέτε, ότι δεν σας προστατεύει το κράτος απέναντι στην αδειοδοτημένη θέση? Το ζείτε, νομίζω, 2 μήνες τώρα. Όχι, έχετε κινηθεί απέναντι σε αυτούς που πρέπει να προστατέψουν, στα όργανα που πρέπει να λειτουργήσουν? Το ζείτε όλοι 2 μήνες τώρα. Είναι αυτονόητα πράγματα, είναι αυτεπάγγελτες ενέργειες, νομίζω το ζούμε όλοι. Θα κινηθείτε νομικά για αυτό το λόγο? Νομίζω ότι πάνω απ' όλα σημασία έχει να καθαρίσουμε την πόλη και να μπούμε επιτέλους σε έναν κανονικό ρυθμό ζωής. Να υποθέσουμε ότι θα πάτε και λίμνες που υπάρχουν από τον κοινωνικό χώρο. Όχι, όχι, λίμνες δεν θα πάω. Ευχαριστώ.